Κυρίες και κύριοι, στο θέμα με το οποίο είχαμε αρχίσει την εκπομπή, δεν είναι άλλο από τον θάνατο της Υπουργού Εργασίας της ΖΕΤΑΣ Μιλιανίδου. Φιλοξενούμε στην εκπομπή την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, πρόεδρος της Φωνής, ενός οργανισμού με τεράστιων έργων για τα παιδιά που κακοποιούνται, με την οποία θα μοιραστούμε αυτές τις όμορφες και ευαίσθητες ιστορίες με την Υπουργό, τη συμβολή της στο μοναδικό αυτόν έργο. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα θέλαμε λίγο τη δική σας θέση, τη δική σας, να δούμε τα θέματα από τη δική σας σκοπιά. Αν είχετε την ευλογία, θα έλεγα εγώ, γιατί όταν συνεργάζεσαι με μίαν υπουργό όπως ήταν η Ζέτα Μιλιανίδου, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα, και το κομμάτι του ανθρώπου. Πολύ καλή δασκάλα. Και καλή δασκάλα. Έχω δει μια ανάρτησή σας στην είδηση του, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της Υπουργού, συγκλονιστική, αρκετά έτσι ευαίσθητη και ανθρώπινη, και αυτή ήταν η αφορμή για να σας πάρουμε τηλέφωνο να το μοιραστείτε μαζί μας. Η συμβολή της Ζέτας Μιλιανίδου στη Φωνή, στο σπίτι του παιδιού, στα θέματα με τις κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά. Η Ζέτα ήταν υπεύθυνη υπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Εθνική Στρατηγική και για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε η Υπουργική Επιτροπή, είχε εντεθεί η Ζέτα επικεφαλής των τριών υπουργείων, στην οποία είχα διοριστεί εγώ ειδική σύμβουλος για να εκπονήσουμε την Εθνική Στρατηγική. Οπότε εκεί άρχισε η συνεργασία μας και από εκεί ουσιαστικά προέκυψαν και όλα τα υπόλοιπα. Το σπίτι του παιδιού, για παράδειγμα, είναι μέρος της Εθνικής Στρατηγικής, αλλά το ότι καταφέραμε να γίνει σε χρόνο ρεκόρ ουσιαστικά οφείλεται φυσικά στη γενναιόδορη προσφορά του Σωματείου Ένωσης, αλλά και στις λύσεις που έβρισκε η ίδια η ΖΕΤΑ για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Δηλαδή και το ότι έπρεπε όλες οι υπηρεσίες να αποδεχτούν ότι θα δούλευαν κάτω από μια στέγη. Νομίζω πρώτη φορά είχαμε καταφέρει να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Κύπρο. Ότι θα αλλάζαν οι διαδικασίες με τις οποίες θα αντιμετωπίζονταν τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Ότι θα άλλαζε η νομοθεσία. Όλα αυτά χρειαζόντουσαν μια ομάδα ανθρώπων, αλλά κυρίως χρειαζόταν η πολιτική βούληση και η ευρηματικότητα του να μπορέσουν να ξεφύγουμε από πράγματα που μπορούσαν να ήταν εμπόδια. Όπως για παράδειγμα, ανακυλώσεις και αυτοί οι ρυθμοί χελώνας πολλές φορές και στη δημόσια υπηρεσία, αυτή η γραφειοκρατία. Βλέπουμε όμως πόσο σημαντική ήταν η αποτελεσματικότητα της Υπουργού. Δηλαδή, από το να συλληφθεί αυτή η ιδέα, να γίνει απόφαση και να προχωρήσει και στην υλοποίηση, σίγουρα χρειαζόταν μια αποτελεσματικότητα. Χωρίς προσκόμματα. Διότι έβρισκε πάντα τον τρόπο να λύνει τα προβλήματα και να φεύγει τα εμπόδια. Και όπου προέκυψαν αυτά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουμε συνηθίσει να αποδεχόμαστε ως συνήθες στη δημόσια υπηρεσία, δεν έβρισκε τον τρόπο να τα ξεπερνά. Διότι είχε την πείρα και τις γνώσεις να μπορεί να τα ξεπερνά, πάντοτε φυσικά με νόμιμο τρόπο, διότι ήξερε να βρίσκει λύσεις. Οι γνώσεις που είχε και για τη δημόσια υπηρεσία και για αυτά τα θέματα ήταν ανεπανάληψες. Γι' αυτό μπορούσε να βρίσκει τις λύσεις τόσο σύντομα. Γι' αυτό ήταν για μένα η πιο σημαντική δασκάλα. Γιατί μου έδειξε πως για όλα υπάρχουν λύσεις, αν φυσικά χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου, το οποίο είχε φυσικά η Ζέτα σε εξαιρετικά καλό βαθμό, και αν κάνεις σκληρή δουλειά. Και τα ωράρια που τηρούσαν οι Ζέτα εργασία, νομίζω πολύ λίγοι αντέχουν να τα τηρούν. Mm. Αλλά ήταν το παράδειγμα, γι' αυτό είπα ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο εγώ πάντα τουλάχιστον θα θέλω να ακολουθώ. Ατόμου που όταν αναλαμβάνει κάτι, δεν θα αφήσει τίποτε να την, δεν αφήνει τίποτε να την εμποδίσει από το να το πραγματοποιήσει. Γιατί δεν είχε σημασία το αποτέλεσμα το έργο να πετύχει. Ιδιαίτερα σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για κακοποιημένους ανθρώπους, μιλάμε για παιδιά, για γυναίκες. Δεν ήταν μόνο θέματα πολιτικής, ήταν και θέματα ανθρωπιάς, ήταν και θέματα ευαίσθητα, τα οποία θα έπρεπε να είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι σε απόσταση. Ναι, αλλά το σημαντικό ήταν ότι είναι μεν
ανθρώπινα, ας βάλουμε εισαγωγικά θέματα, γιατί είναι όμως και υποχρεώσεις του κράτους. Ίσως για πρώτη φορά το κράτος ανέλαβε την ευθύνη για αυτά τα άτομα, για αυτά τα περιστατικά και αποδέχθηκε σε τέτοιο βαθμό ότι είναι ευθύνη του κράτους να προσφέρει την προστασία και τις διαδικασίες για τη θεραπεία, ας το πούμε, αυτών των ατόμων. Και αγκάγιασαν από την πρώτη στιγμή η ΖΕΤΑ αυτή την προσπάθεια και βοήθησε ανεπανάληπτα στο να μπορούν να ξεπεραστούν προηγούμενες πεπιθήσεις που μπορεί να υπήρχαν στην δημοσιακή υπηρεσία, να ασπαστεί έναν όραμα για κάτι καινοτόμο, να υιοθετήσει τη συνεργασία μεταξύ μη κυβερνητικών οργανισμών και του κράτους στο βαθμό που έχει γίνει, γιατί και το σπίτι του παιδιού και το σπίτι της γυναίκας είναι μεν κυβερνητικά προγράμματα, αλλά λειτουργούν λόγω της συνεργασίας και της συμφωνιών που έχουν συναυθεί με μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Και πίστευε πάρα πολύ η ΖΕΤΑ σε αυτήν τη συνεργασία. Αυτή η συνεργεία, κύριε Παπαδοπούλου, είναι ένα στοίχημα, δηλαδή είναι και ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι τομείς και άλλοι φορείς, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αυτοί οι φορείς ούτως ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Κατά την άποψη μου είναι ναι, και νομίζω ότι το απέδειξε το σπίτι του παιδιού που είναι ομολογουμένο σε ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα. Και πρόσφατα μάλιστα που είχε έρθει και η δικαστής από τη Σκωτία είπε ότι είναι πράγματι πρότυπο και είναι βάση αυτού του πετυχημένου πειράματος, ας το αποκαλέσουμε, αρχικά ήταν ένα πείραμα που δημιουργήθηκε ανακολούθως και το σπίτι της γυναίκας, το οποίο ήταν προσωπικό στοίχημα για τη ΖΕΤΑ. Ήταν ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσω μαζικής ενημέρωσης, νομίζω πήγε η πίεση ότι έπρεπε επιτέλους να γίνουν βήματα και για τη βία κατά των γυναικών. Και η ΖΕΤΑ που ήταν πάλι εκ της θέσης της πολιτικά, ήταν η πολιτικά υπεύθυνο άτομο για το θέμα. Όμως ήταν η πρώτη που αγκάγιασε και έβαλε στόχο να κάνει κάτι καινοτόμο και κάτι αποτελεσματικό για αυτό το θέμα. Γι' αυτό έγινε και το σπίτι της γυναίκας και πάλι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και άλλαξε η νομοθεσία, ενώ και εσείς ως άτομο που και ως λειτουργός των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ως άτομο που και εσείς ασχολείστε με αυτά τα θέματα, μπορείτε να μαρτυρήσετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Το επιβεβαιώνουμε αυτό. Είναι η κοινωνική αλλαγή, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχει και η ανταπόκριση από το πολιτικό κομμάτι της κοινωνίας. Σωστό. Και η ΖΕΤΑ ήταν ακριβώς το άτομο που αγκάγιαζε αυτά τα θέματα, τα υιοθετούσε και κυρίως όμως έκανε κάτι, ήταν αποτελεσματική. Και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο της ίσως χαρακτηριστικό, ότι όταν έβαζε κάποιο στόχο ήταν αποτελεσματική. Και είναι κάτι που νομίζω λείπει γενικά στην Κύπρο, αυτή η αποτελεσματικότητα στα άτομα που αναλαμβάνουν οποιοδήποτε έργο ή ρόλο. Να αναλάβουν κάτι και να το φέρουν εις πέρας και να είναι ακριβώς σίγουρα αποτελεσματικό. Αυτό που είχατε πει προηγουμένως, το επιβεβαιώνω για τον τρόπο που βλέπουμε την βελτίωση και τα βήματα που έχουν γίνει. Εγώ θα εστίαζα όμως και στο πόσο γρήγορα και έγκαιρα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Μερικά χρόνια πριν δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι μια απόφαση θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι ακριβώς έβρισκαν αυτές τις λύσεις. Για παράδειγμα, το σπίτι του παιδιού υπήρχε το Σωματείο Ένωση που ήθελε να δωρήσει το σπίτι και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να γίνει η ανακαίνιση. Όμως χρειάζονταν και περισσότερα χρήματα και υπήρχαν και κάποια νομικά κολλήματα για το πώς θα γινόταν η δωρεά, επειδή ήταν προς το κράτος, ποιος θα ήταν ο νομικά υπεύθυνος για αυτό το project. Τα πιο γραφειοκρατικά ίσως. Ναι, αλλά όταν και εγώ η ίδια, παρόλο ότι είμαι νομικός, επειδή δεν κατήχα καθόλου τις διαδικασίες του δημοσίου, όταν έβρισκα αυτά τα προβλήματα, εμένα μπορεί να με έπιανε και κάποιο είδος απόγνωσης ότι δεν μπορούσα να βρω τις λύσεις. Το πρώτο τηλεφώνημα σε τέτοια προβλήματα ήταν η ΖΕΤΑ και τις απαντήσεις τις έδινε σχεδόν αμέσως. Και αν όχι αμέσως, εντός των ημερών. Δεν ήταν και από τα άτομα που θα σου έλεγε τώρα να ζητήσω από κάποιον να μου στείλει γνωμάτευση ή να ρωτήσω αυτόν και εκείνον και περίμενε για μήνες ώσπου να έρθει μία απάντηση. Το έκανε αμέσως, έβαζε το μυαλό της να δουλέψει και έβρισκε τις λύσεις. Και πραγματικά γι' αυτό είναι που έγιναν όλα σε αυτόν τον χρόνο.
το ότι η εθνική στρατηγική εκπονήθηκε σε περίοδο 6 μηνών ήταν διότι η Ζέτα μου είπε ότι έχει από εμένα την κάθε στήριξη και έδωσε οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες να συνεργαστούν παρακάμψοντας πολλές από τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες. Και ήταν αυτή η οποία και πάλι μου εξηγούσε και με καθοδηγούσε όσον αφορούσε τη δημόσια υπηρεσία ή και τη συνεργασία με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Και ήταν αυτή που επέμενε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχεις συνεργάτες και τους μεταφέρεις τη δική σου πεποίθηση ότι πιστεύω σε εσένα και εγώ θα είμαι εδώ να σε στηρίξω σε ό,τι χρειαστεί, αμέσως σου δίνει δύναμη. Και εμένα αυτό ήταν που μου έδινε η Ζέτα. Με το να μου χαρίζει τόσο γενναιόδωρα την εμπιστοσύνη της, με έκανε εμένα πολύ καλύτερη από ότι ήμουνα. Και αυτό θα αριστοχρωστώ πάντοτε. Και σίγουρα με, η συνεργασία με, με έναν άλλον άτομο, πόσο μάλλον όταν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, σίγουρα δίνει λύσεις και υιοθετείτε και εσείς αυτά τα χαρακτηριστικά πολλές φορές, τον τρόπο που σκέφτεται, πώς θα το χειριζόταν, με μια ψυχραιμία, με ποια λογική, το να βρούμε λύσεις άμεσα, το να μην το αφήνουμε ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται. Σίγουρα αυτή η αλληλεπίδραση θα είναι πολύ σημαντική και για όλους τους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με την Υπουργό. Εγώ πραγματικά ελπίζω ότι θα έχω υιοθετήσει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά της. Ήταν πολλές φορές που πράγματι η ίδια με καθοδηγούσε αυτό που είπατε, την ηρεμία, που εγώ δεν την έχω πάντα. Και ήταν από τα άτομα η Ζέτα που μου το έλεγε και ότι πρέπει να δουλέψεις με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μην είσαι συγκρουσιακός, γιατί δεν ήταν συγκρουσιακός χαρακτήρας όπως γνωρίζετε. Έντονη νομίζω... προσωπικότητα, δυναμική, αλλά όχι συγκρουσιακή. Και αυτό μια λεπτή γραμμή, έτσι. Γιατί πολλές φορές τα άτομα τα οποία είναι δυναμικά έχουν και την ταμπέλα του ότι είναι συγκρουσιακά. Όχι, ήταν αυστηρή, ήταν απαιτητική, αλλά δεν ήταν συγκρουσιακή. Γι' αυτό και αν δείτε, άκουσα και έναν από μια συνάδελφο σας θέση που είπε ότι είχε πολιτικούς αντιπάλους, αλλά δεν είχε εχθρούς. Για ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Και όλοι νιώθαμε ότι έπρεπε να δουλέψουμε στο επίπεδο που απαιτούσε και που επέβαλε με τον τρόπο της Ζέτα. Αλλά ουδέποτε νιώθαμε ότι θα αντιμετωπίζαμε το μένος, ας το πούμε, αν δεν τα καταφέρναμε. Θα αντιμετωπίζαμε τις συμβουλές, θα αντιμετωπίζαμε και πάλι τις απαιτήσεις για να είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν θα ήταν ποτέ ούτε προσβλητική, ούτε συγκρουσιακή. Και αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα για το πόσα πράγματα μπορείς να πετύχεις, χρησιμοποιώντας τη σκληρή δουλειά, και πάλι επαναλαμβάνω, και το σωστό χειρισμό των ανθρώπων και το σεβασμό προς τους συνεργάτες, ακόμη και τους αντιπάλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα ζωής. Αυτά που μας και ελπίζουμε και οι συνάδελφοι της κυρία Παπαδοπούλου και στο Υπουργικό Συμβούλιο να κρατήσουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί πραγματικά και οι πολίτες τα χρειάζονται αυτά. Και οι πολίτες οφείλουν και αυτοί οι ίδιοι να τα χρησιμοποιούν αυτά. Βέβαια. Αλλά και τους πολιτικούς τους θέλουν να, να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σίγουρα. Δεν μπορούμε να πετούμε από κανέναν κάτι περισσότερο από ό,τι είμαστε εμείς πρόθυμοι να δώσουμε. Σωστό. Και αυτό ήταν επίσης ένα μάθημα που πήρα από τη Ζέτα. Δηλαδή, απαιτούσε να είμαστε εργατικοί και με το δικό της παράδειγμα έδειχνε ότι όσον ήταν εκείνη, τόσο έπρεπε να ήμασταν και εμείς. Ποτέ δεν ζητούσε από, νομίζω μπορούν να το πούν και τα άτομα στο Υπουργείο αυτό, ότι ποτέ δεν τους ζητούσε να δουλέψουν περισσότερο από ό,τι δουλεύουν η ίδια. Ναι. Έδινε η ίδια το παράδειγμα. Ναι. Και αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό οποιοδήποτε εργοδότη, ηγέτη, αρχηγού, όπως θέλετε βάστε εδώ. Το αλλά καλύτερο παράδειγμα, θέλει... βλέπεις τον επικεφαλής σου να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Άρα ακολουθείς και εσύ. Αυτό είναι κάτι που θέλω να κρατήσω και εγώ για το μέλλον, στον τρόπο που εγώ θέλω να δουλεύω. Ότι πρέπει να δίνω εγώ το παράδειγμα το οποίο θέλω να ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αλλά δεν μπορώ να απαιτώ εγώ κάτι περισσότερο από αυτό που εγώ είμαι πρόθυμη να δώσω. Και αυτό ήταν κάτι που πραγματικά στην πράξη έδειχνε πάντοτε η Ζέτα.
Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε, που μοιραστήκατε μαζί μας, και σίγουρα και πτυχές που μπορεί και πολλοί κόσμος να μην ξέρει όσον αφορά το κομμάτι αυτό με τα παιδιά και τις γυναίκες με τα θέματα τα οποία ασχολήθηκε. Και τους ηλικιωμένους. Ήταν η μεγάλη της αδυναμία, ήταν τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Αυτό νομίζω πρέπει να το τονίζουμε, γιατί πραγματικά προσπαθούσε σε εκείνον τον τομέα να προσφέρει όσα μπορούσε από τη θέση και την εξουσία που είχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.